Πρωταδιανού ομίλου, πίσω της Αυρίδου, σε όλο το μάτς. Καλησπέρα. Ήταν να έρθει σήμερα ο Δήμαρχος, δυστυχώς του έτυχε κάτι, δεν μπορεί να έρθει. Μου είπε να μεταφέρω τα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Κύριοι Λυκειάρχες, αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζευτήκαμε εδώ το καλοκαιρινό αυτό απόγευμα για να τιμήσουμε τους άριστα αποφοιτήσαντες από το Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ο Ρωταριανός Όμιλος, στο βαθμό και το μέτρο που το επιτρέπεται, τιμά αυτά τα παιδιά και κάνει αυτή την κίνηση γιατί αισθάνεται αφενός μεγάλη χαρά και αφετέρου την υποχρέωση να τιμήσει την πρωτιά. Την πρωτιά στη γνώση. Η γνώση είναι κατάρτιση, είναι όπλο και μεγάλο κλειδί και αυτά τα παιδιά κάνουν υπερήφανος όλους εμάς. Μέσα από τη μάθηση κατακτιέται η γνώση και το ταξίδι αυτό δεν σταματάει ποτέ. Ανοίγονται ορίζοντες και βελτιώνονται όλοι σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Η γνώση, όταν παντρεύεται με την καλλιέργεια του χαρακτήρα, γίνεται εργαλείο, γίνεται μεγαλείο, γίνεται φως, που απλώνεται παντού και κάνει καλύτερους ανθρώπους, καλύτερες κοινωνίες και καλύτερες ζωές. Εμείς ευχόμαστε προσοχή σε αυτά τα παιδιά πολλές πρωτιές. Πρώτοι ως άνθρωποι, ως επαγγελματίες, ως γονείς, ως μέλη ενός κοινωνικού συνόλου και ελπίζουμε πως μέσα από αυτά τα παιδιά θα ξεφυτρώσουν ηγέτες του μέλλοντος. Αισθανόμαστε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε αυτές τις πρωτιές, φανερώνοντας μια άλλη όψη αυτής της κοινωνίας που σφαδάζει από πρωτιές σε άλλο επίπεδο, όπως είναι η φτώχεια, η ανεργία, τα ναρκωτικά. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα για να τιμήσουμε τη φωτεινή της όψη. Αυτά τα παιδιά είναι η φλόγα, το ελπιδοφόρο μήνυμα και ένα καλύτερο αύριο, πως τίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δεν τελειώνει. Ο Ρωταριανός Όμιλος θέλει να είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά, σε ό,τι χρειαστούν και εύχεται να έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Πέρα από τη δυνητική διάκριση, σε ένα παιδί κάθε χρόνο θα δίνουμε ένα ειδικό βραβείο, υποτροφία, να το πω, όπου για ένα χρόνο θα καλύπτουν τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης από και προς τον τόπο που θα σπουδάζει. Τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγεί το παιδί αυτό θα είναι πολλαπλά. Τα σημαντικότερα είναι κυρίως κοινωνικά και οικονομικά.